Start recording on server. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Cowboy TV, πανίσχυρος μεγιστάνας των gamers. Season 2, episode 16. Και μετά από το καθιερωμένο σαμποτάζ με το που ξεκινάει να τραβάει η κάμερα και έχουμε upload spike, we are back online, everything A-OK. Και καλώς ήρθατε σε ένα μικρό επεισόδιο σήμερα. Δυστυχώς Cowboy δεν μπορεί να κάνει the full Monty όπως συνήθως. Άρα θα είναι σχετικά σύντομο το μικρό μας show για σήμερα. Τι θα δείξουμε σήμερα? Θα δείξουμε μερικά replays που θα δείξαμε την τελευταία φορά με Ιντρα. Θα δείξουμε ένα replay του κοινού. Και μετά ίσως να δείξουμε κάποια ακόμα replay, ίσως να κάνουμε κάποιες μονομαχίες. Ακόμα δεν ξέρω, να δούμε πώς θα μας βγει ο χρόνος. Καμπόι δυστυχώς δεν μπορεί να κάτσει σήμερα πολλή ώρα. Θα δείξουμε και φυσικά την καινούργια πόρωση, λίγο retro gaming. Για όσους από εσάς θυμάστε, μια φορά και έναν καιρό, στην άγρια δύση της Ελλάδος, τότε που τα φρουτάκια, τα ουφάδικα, για όσους τα θυμάστε, ή τα arcades, για όσους απλά μιλάνε τη γλώσσα των ανθρώπων, το normal. Τα arcades λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, βάζαμε τα 50, τα 100, τα 10, τα 20, εξαρτάται τι ηλικία έχεις και τι έπαιζες, Double Dragon και διάφορα άλλα τέτοια. Θα θυμάστε το εξής παιχνίδι: Outrun Evolution. Ένα πολύ σκληρό racing εκείνης της εποχής. Και για εσάς έχω βρει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από ένα τύπο, θα δείξουμε και άλλα βιντεάκια από αυτόν, ο οποίος είναι μοντάζ του evolution του παιχνιδιού. Δηλαδή πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε. Ας μην καθυστερούμε άλλο, ας το ξεκινήσουμε. Και έχει και πάρα πολύ ωραία μουσικούλα. Το κλασικό ήταν το φεραρίκι και η ξανθιά στη δεξιά θέση. Έτοιμη για δράση. Έτοιμο για δράση το μωρό. Απίστευτο. Πάμε, το επόμενο. Καινούριο φεραρίκι, τρίμπουκο. Πάλι καμπριόλα, πάλι ξανθιαγκόμενα. Αυτή τη φορά ξανθήναμε και εμείς λίγο. Και τι ωραία μουσικούλα. Πάντως θα δίνει καλά ο τύπος που παίζει. Ψιλοπρό. Η μουσικούλα θα δεις, ταιριάζει μετά από λίγο. '92 Outrunners. Η συγκεκριμένη μουσική είναι πολύ προ, γιατί είναι πολύ ρέτρο. Έχει ένα μπλουζάκι το οποίο σιγά-σιγά το συνηθίζεις και νοσταλγείς. Να το και το άλλο το φεραρίκι πάλι. Ή δεν μπορεί να μην είχε αυτό το φεραρίκι. Ξανθιά είχε πάντως. Παρατηρήστε, θα σας κάνω ερωτήσεις μετά. Κράς. Και εγκόμενα ζάντες, κανονίστε όσοι έχετε αμάξια. Προσέχτε. Thank you.
με F50. Κάπου. Για να φαίνεσαι κιόλας. Προσωπικά τα αγαπημένα αυτοκίνητα ever. Ever. Και πάρτε εδώ την ανομαλία. Πώς μπαίνει. Άμα θυμάστε, όσο πιο πολλά γκάζια και μπάντες έκανες, τόσο πιο πολλές καρδούλες έπαιρνες για την κόμενα. Έκανε τσία. Η κόμενα από πίσω ήταν αλεό. Cheerleader τρελή. Όσο έχωνες, έδινε. Καρδούλα για αγάπη. Και μετά στο γιο του, αγόρι μου, μην τρέχεις. Διαφορετικό επεισόδιο σήμερα. Και η μουσική πλέον νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Είδατε που το συνηθίσαμε. Τέλεια. Ένα απίστευτο κλιπ. Θα δείξουμε κι άλλα από το συγκεκριμένο τύπο. Είναι θεός. Λοιπόν, συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε, με βάση κάποια από τα πράγματα που γίνανε στην τελευταία εκπομπή με το Flamer. Αυτό, ο Flamer ή ο Troller ή όλα αυτά τα πράγματα, καλώς ή κακώς θα υπάρχουν στο ίντερνετ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη όσον αφορά την πληροφορία μετά την τυπογραφία. Απλά τα πράγματα, ξαφνικά το σπίτι σου μπορείς και έχεις ατελείωτο, πραγματικά ατελείωτη πρόσβαση σε ό,τι πληροφορία μπορείς να φανταστείς. Μην το υποτιμάτε. Το οποίο έχει βασιστεί πάνω στην ανωνυμία, πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Είτε να κάνουν flame, επειδή έχουν βαρεθεί ακόμα και το πορνό στο ίντερνετ, άρα δεν έχω τι να κάνω πάνω να φλεϊμάρω δεξιά και αριστερά, δεν έχει σημασία ο cowboy. Ή ακόμα και χειρότερα πράγματα, όπως οι τρομοκράτες, όπως hackers σοβαροί που κάθονται και παίρνουν πρόσβαση παράνομη σε συστήματα τα οποία πραγματικά δεν θα έπρεπε να έχουν κανένας άνθρωπος να ξέρει τι κάνουν αυτά και πού υπάρχουν. Και γενικώς και ορίστως. Και είναι όλο αυτό είναι ολόκληρο debate το οποίο πραγματικά ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, άμα θα πρέπει το ίντερνετ να το περιορίσουμε και να το ελέγξουμε ή να το έχουμε ελεύθερο. Και είδαμε τι έγινε σε κάποιες χώρες που προσπάθησαν να βάλουν περιοριστικούς φραγμούς όπως όχι Facebook, όχι MSN, όχι.
Η πληροφορία και το ίντερνετ πλέον είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο. Γιατί σε αντίθεση με την τηλεόραση, το ίντερνετ είναι διαδραστικό κυρίως. Εγώ ζητάω και ψάχνω και βρίσκω. Δεν μου πλασάρει κανένας τίποτα και έχω απλά 25 επιλογές, 30, 40, 100 αν έχεις satellite television. Στο ίντερνετ έχεις άπειρες επιλογές. Έχεις πάνω από 6 δισεκατομμύρια επιλογές. Δεν νομίζω σε τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή την παρούσα στιγμή να έχεις παραπάνω δυνατότητες επιλογής από το ίντερνετ. Γι' αυτό είναι τόσο ελεύθερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, έγινε δεν έγινε abuse. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να το δούμε και εμείς και εγώ σαν χρήστης του ίντερνετ που πλέον ανεβάζω content. Είναι κάτι το οποίο είναι δεκτό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και συστήματα όπως να μην αφήνεις τον άλλο να γράφει στο chat αν δεν έχει κάνει login με κάποιο social identity. Το identity proof σε γενικές γραμμές στο ίντερνετ είναι πολύ μεγάλο debate στους πανεπιστημιακούς και πώς μπορείς να ξέρεις ποιος είναι όντως ποιος. Τέλος πάντων, πολύ μίλησε ο Cowboy για τέτοια πράγματα, αλλά καλό είναι που και που να ξεφεύγουμε και λίγο από τη μονοτονία του StarCraft το ένα και το άλλο. Δεν πειράζει και από τα 40 επεισόδια StarCraft και από τις 650.000 ώρες να δούμε και κάτι άλλο για μια αλλαγή. Δεν μου ακούγεται άσχημο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να κολλάει. Θα έπρεπε να πηγαίνουν όλα πάρα πολύ καλά. Anonymity on social networks. Immunity. Μπράβο φίλε. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη που ψάχνεις, που ψάχνουμε. Ή μπορείς να το πεις anonymity and social networks. Επίσης. Λοιπόν. Άρα εδώ πέρα έρχεται η ώρα του debate. Άμα θέλετε να κάνουμε και ένα γρήγορο poll, να δούμε τι θα γράψει στο chat. Άμα θέλετε να δείξουμε κατευθείαν StarCraft. Λίγο περιορισμένη είπαμε σήμερα θα είναι η ώρα. Άρα άμα θέλετε να δείξουμε StarCraft ή να δείξουμε μερικά retro games ακόμα. Να δείξουμε κανένα γκέιμάκι και να το κλείσουμε για σήμερα. Επίσης σας ετοιμάζω πολύ ωραίο Rift. Με Battlegrounds παρανοϊκά, με Κέσαρα, The Dominator. Πραγματικά πολύ ωραία Battlegrounds. Αυτό αξίζει να το δείτε για λίγο κάποια στιγμή. Το παιχνίδι αυτό είναι φανταστικό. Ρέτρο. Όλοι ρέτρο. Σήμερα νικάει το ρέτρο. Σήμερα νικάνε οι παππούδες όπως ο Cowboy. Δυστυχώς. Φύγαμε για ρέτρο λοιπόν. Το επόμενο βιντεάκι ρέτρο που θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα Cowboy παίρνει ρόλο IDJ. Όπα. IDJ. Internet Disc Jockey. Yeah. Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή περιήγηση με retro gaming, retro γενικός και αριστός, πράγματα cult, πράγματα υπερβολικά τίμια. Να ευχαριστήσω την αρχισυνταξία, φυσικά, για το πολύ ωραίο brainstorming. Καλησπερίζω και Τεό Άλυμο που θα δει μια ταινία την οποία πραγματικά δεν αξίζει, δεν θα αναφέρω ούτε καν το όνομά της σε αυτή την εκπομπή γιατί βλέπουν και παιδιά. Άρα λοιπόν, βλέπω όντως ό,τι θέλω βλέπω, λέει κάποιος, ισχύει, βλέπω ένα αρκετά μεγάλο αριθμό από σταρκραφτάκηδες, από νεολαία σταρκραφτάδες, που δεν ξέρουν καν για τι πράγμα μιλάω τόση ώρα. Δεν πειράζει. Θα δείξουμε ξύλα, θα τα δείξουμε όλα λοιπόν σήμερα. Για αρχή λοιπόν, πάμε για λίγο ταινιάρα. Cowboy μικραίνει, ρέτρο. Το καιρό εκείνο. Φύγαμε. Δεν τα κάνουν όπως παλιά είναι το μενού σήμερα. RoboCop.
not a guy, he's a machine. All Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go, you are under arrest. You better back up, pal! Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this shit? Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot. He recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. Get in the car, for God's sake! RoboCop, the future of law enforcement. Epic. Ισχύει. Υπερ-epic. Μισώ να φτιάξω πάλι τα chat και τα παράθυρα. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι τον καιρό εκείνο είχανε την πολύ 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 κακιά ιδέα ό,τι γίνεται της μόδας, όπως και τώρα πάνω κάτω, κατευθείαν να το κάνουν video game. Κατευθείαν όμως. Κατευθείαν. Και έτσι λοιπόν κάνανε και το RoboCop, το οποίο παιχνίδι το έπαιζα και εγώ με λύσα και μανία στον Commodore ενός φίλου μου. Πραγματικά με λύσα και μανία. Και όσοι από εσάς το θυμάστε πώς πήγαινε το παιχνίδι, ήταν απλά ο RoboCop και πήγαινε και πέταγε κάτι σαν μπαλάκια του Ping Pong. Για την ακρίβεια. Για όσους δεν με πιστεύετε, η δούλια η απόδειξη. Με κασέτα. Ακριβώς. RoboCop. Φορτώνει. Ωρε μάνα μου. Paranoid. Πραγματικά paranoid android. Το loading είχε ένα παρανοϊκό πραγματικά ήχο. Για να δούμε αν θα φορτώσει. Ακόμα. Όπα, νάτος ο ήχος. Φορτώσαμε. Και έρχεται η ρελόσουνα ήδη. Ήδη. Και να τα ένα-ένα στα κατέβαζε. Γραμμή, γραμμή. Κράτσα, 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 κράτσα. Κράτσα, κράτσα. Σαν το Matrix. Ocean. Όσοι θυμάστε την εταιρεία Ocean. Ισχύει, τρελή. Και από κάτω, see the blockbusting movie. Now available. Όπα, να δω το χέρι, εδώ. Να το, ακριβώς από πάνω. From Virgin Vision. Thank you.
Gameplay, απλά θα φορτώνει. Μόνο φόρτωμα ήτανε. Θέλουμε για λίγο gameplay. Ίσα μια ιδέα. Και με σκουλά. Ουφ, έδωσε. Εντάξει, καλύτερα τα σημερινά δεν είναι. Αλλά ισχύει ότι τα γραφικά τα βλέπεις και λέγες wow. Μπα, πολυβόλωτος όμως. Γιατί δεν έχει σκέπη, δεν έχει πολλά. Ήταν δύσκολο το ρημάδι, θυμάμαι. Μπορεί να είσαι ένα ρομποκόπ, αλλά δεν τα μάναγες όλα. Να, και αυτά ήταν φαγητάκια που τρώει. Johnny character. Σωστός. Θεός. Και τώρα η φάση να σκοτώσει τον τύπο. Go for the balls, man. Robocop went for the balls. You should go for the balls as well. I don't think you can though. Αν και στάχει. Μπορείς. Άμα είσαι μάγκας θα ρίχνεις και στα balls. Και η μουσική για να τα σπάς. Μόνο break dancing. Και δώσει. Τρελό και το Robocop. Είδαμε και λίγο Robocop. Και το Robocop ήταν από τις ταινίες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, ο κύριος Verhoeven, έχει κάνει πάρα πολύ δυνατές ταινίες. Για όσους από εσάς θέλετε κάτι πρόσφατο να θυμηθείτε, ο δρόμος της βίας. We have the violence. Αυτό ήτανε. Θα συνεχίσουμε με λίγο ρέτρο και εκτός από αυτό θα σας δείξω και τον παππού του cowboy. Μια φορά και έναν καιρό, παιδιά, στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Υπήρχε μια εκπομπή σαν αυτή που κάνει ο Cowboy. Και έκανε ο τύπος βασικά αυτό που έκανε ο Cowboy. Αυτό μου το δείξανε πριν από κανένα μήνα περίπου, η αρχισυνταξία. Απίστευτος. Ο κύριος είναι ο κύριος Λεκόπουλος. Και κοιτάξτε τι έκανε πριν πολλά χρόνια. Το 80 κάτι. Φίλοι, για πάρτε λίγο το μάγκα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πιο ζωντανό κομμάτι της εκπομπής, στις κόντρες στο στούντιο. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος kick-off που διοργανώνει για το κοιτάξτε λίγο. Αντίπαλοι στο σημερινό μάτσο, ο Παναγιώτης ο Τριαλάκος θα παίζει με τα κόκκινα, με την κόκκινη ομάδα. Και από την άλλη ο Λεωνίδας ο Φαμέλης που θα παίζει με τα μπλε. Παναγιώτη, είσαι ένα βήμα πριν τον τελικό. Πώς αισθάνεσαι? Χαρούμενος. Είσαι σίγουρα νικητής όπως είσαι πει και την άλλη φορά? Όχι, τώρα δεν είμαι σίγουρα νικητής γιατί θα πάλι σημαίνει αυτό.
Λεωνίδα, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να αντιμετωπίσει τον Σπύρο το Γιαλευκό στον τελικό για να πάρει την Αμίγκα. Τι έχει να πει πριν το μάτς. Θα του πάρει την Αμίγκα. Να μιλήσει στο γήπεδο. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το παιχνίδι παίζεται σε νορμάλ γήπεδο, πλαστικό βρεμένο κλπ. Έχουν αποκλειστεί. Υπενθυμίζω ότι ο Παναγιώτης παίζει με την κόκκινη ομάδα, ενώ ο Λεωνίδας... Λοιπόν, στη σέντρα ήταν ο Παναγιώτης που επιτίθεται προς τα επάνω και ο Λεωνίδας πέταξε την μπάλα πλάγια ό,τι επιτίθεται βέβαια προς τα κάτω. Γιατί τώρα την μπάλα με τον Κέρτης, πάει να αλλάξει παιχνίδι, κόβει όμως... Και η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα επάνω στον Μπάρετ. Επάνω στον Μπάρετ για την ομάδα του Παναγιώτη το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα, άσχημα όμως και η μπάλα βγαίνει πλάγια out. Πλάγια out για τον Λεωνίδα το Φαμέλη, ο οποίος εκτελεί γρήγορα. Την μπάλα όμως κερδίζουν μια μυστική. Τι θεός είναι ο τύπος. Προς το κέντρο. Να τώρα μια επικίνδυνη στην γραμμή στην περιοχή όμως. Πήγε να δει εκεί ο Λεωνίδας Φαμέλης, κόπηκε όμως από τον Παναγιώτη. Να πούμε ότι το σημερινό μια επικίνδυνη φάση και κοιτάξτε τι πήγε να γίνει εκεί. Η πρώτη καλή φάση του αγώνα, η πρώτη καλή φάση του αγώνα. Πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης ο Πυριαλάκος, ο οποίος σούταρε. Αλλά ο τερματοφύλακας του Λεωνίδου Φαμέλη ψιλοκρεμαστή σέντρα σούτ, επικίνδυνο, η μπάλα μόλις out. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Και έλεγα ότι το σημερινό μάτς συμπεριλαμβάνεται στο δελτίο προπό της Κυριακής. Να τώρα, ο Παναγιώτης ο Πυριαλάκος στο προσκήνιο κόβει την μπάλα για να την χάσει τη συνέχεια και να την πάρει ο Λεωνίδας Φαμέλης στο φόρο του κέντρου και να κάνει μια μπαλιά με την περιοχή. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, αλλά ο Φίλιππ Φίκια θα φάσει και κέρδισε την μπάλα, την μπλόκαρε. Παναγιώτης επιτίθεται από δεξιά καθώς ανεβαίνει, κόβει όμως ο Λεωνίδας Φαμέλης. Βλέπουμε ένα παιχνίδι κυρίως κέντρου και ανάμεσα στην περιοχή ο Λεωνίδας ζαρτζάρεται εκεί από τους αμυντικούς του Παναγιώτη και συγκεκριμένα τον Κόξ και χάνει την μπάλα. Λεωνίδας Φαμέλης, ο οποίος προσπαθεί με ψιλοκρεμαστές μακρινές μπαλιές κυρίως να τρυπήσει την άμυνα του Παναγιώτη. Πράγμα βέβαια όχι και τόσο εύκολο μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Όμως τώρα παράδειγμα μπει στην περιοχή. Κόβεται. Νάτος. Είναι 3-1 ρε σου δυνατό. Δυνατό σου εκεί. Και ο Φίσερ πιάνει την μπάλα. Ο επιθετικός εκεί του Λεωνίδα δεν είχε και πολλά περιθώρια να κάνει κάποια κόλπα, κάποια τρίπλα, ήταν κλεισμένος. Να τώρα πάλι ο Λεωνίδας, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία μέχρι στιγμής στην επίθεση, μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Ανοίγει την μπάλα, κόβεται από τον Κέρτη για την ομάδα του Παναγιώτη Πυριαλάκου, ο οποίος κάνει και ένα τάκλιν, στέλνει την μπάλα πλαγιά. Όχι, ο Λεωνίδας Φαμέλης. Θαυμάσια σέντρα, αλλά δυνατή. Δεν την άφησε να βγει πλαγιά ο Λεωνίδας στην συγκεκριμένη φάση. Προτίμησε να κάνει τη σέντρα, δυνατή, ψιλοκρεμαστή, αλλά άστοχη. Το στυλ του παιχνιδιού του Λεωνίδας Φαμέλη είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε. Κάνει μπαλιές επικίνδυνες μέσα στην περιοχή. Δεν πατάει σωστά ο Μπάρμπερ, δεν τριφογυρίζει σωστά το σώμα του και στέλνει την μπάλα out. Για Παναγιώτη ο Πυριαλάκος θα βρίσκεται στην επίθεση. Παναγιώτης ο οποίος δεν έχει την πρωτοβουλία του και δώσε με τις αμίγες και τα joystick. Παραλίγο να γίνει και το 1-0, αλλά αφήσει. Και δώσε με την αμίγα και τα joystick. Πιάνει την μπάλα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναγιώτης ο Πυριαλάκος δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει κάτι αξιόλογο εκτός από το ένα σουτ που έκανε στην αρχή του αγώνα. Να το τώρα εκτελεί ένα πλάγιο out. Την μπάλα όμως κερδίζουν οι αμυντικοί του Λεωνίδου Φαμέλη και την απομακρύνουν για να την κερδίσει ο πλάγιο out. Γρήγορα το Φαμέλη. Και πέρασε στον τελικό, θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα τον Τίμιο τον Γιαλευσό. Έπαιξε πολύ πονηρά. Και θα δείξουμε και το intro του. Τράπεζες πληροφοριών. Data banks. Once upon a time. Σας συνδέουν με τον κόσμο του αύριο σήμερα. Έλα. Και βασικά τότε αυτό κάναμε. Παρασκευή απόγευμα, το Σαββατοκύριακο έχει αρχίσει και τυπικά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ξαπλώσετε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και να μας απολαύσετε. Είναι το Computer Show, η πραγματική εκπομπή για υπολογιστές και σήμερα μεταξύ. Είναι. Ο τύπος ήταν ο cowboy του τότε. Και υπήρχε εκπομπή στην NET.
Και τώρα, 20 χρόνια μετά, έχουμε καταντήσει ο αντίστοιχος να είναι στο ίντερνετ. Ο έκπτωτος. Και να λιτζάρετε τη μία μέρα και την επόμενη να έρχονται αυτοί που το λιτζάρανε και να λένε θα το σεβαστούνε σήμερα. Και ότι τους αρέσει το σόου τελικά. Θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Respect. Respect. Respect στον παππού, στον αρχαίο. Δεν ήξερα καν ο τύπος ότι υπήρχε. Θα πρέπει να τον κοιτάγανε όλοι με μισομάτι σε φάση ο τύπος, εντάξει, είναι τελείως φευγάτος. Αλλά τελείως, όχι πλακίες. Φεύγα, γεια σου, με στάμπα. Λοιπόν, σήμερα, StarCraft. Νομίζω ότι... όχι, μάλλον δεν θα δείξουμε StarCraft. Σήμερα συγκεκριμένα. Κάποια άλλη φορά. Από τρίτη πάλι, μπορεί να ανοίξουμε και καμιά κάμερα αύριο να δείξουμε λίγο StarCraft. Νομίζω ότι είναι ωραία να δούμε λίγο. Έχουμε δείξει πάρα πολύ StarCraft. Και σήμερα, I don't know, I feel like retro. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την εκπομπή. Επίσης, έρχονται πολύ σωστά πράγματα. Μόλις γίνει κάτι solid, θα βγει και η official ανακοίνωση. Απλά stand by and stay tuned για τεραστίων διαστάσεων εκπλήξεις και καταστάσεις. Λοιπόν, ισχύει για μηχανές, νομίζω γράφει ο Λεκόπουλος πλέον. Άρα λοιπόν, να δούμε το επόμενο retro game. Έχουμε πολλά να δείξουμε. Λοιπόν, θα δείξουμε θέλουμε κάποιο καλό, δυνατό game. Και έτοιμο, φορτώνει το βιντεάκι. Όσο φορτώνει το βιντεάκι, να δούμε λίγο στο chat τι γίνεται. Ισχύει, επιβεβαιώνεται από την αξιταξία ότι είναι μηχανές. Και βλέπω πάρα πολλά, ξαφνικά ξυπνήσαν όλοι στο chat, χαίρομαι πάρα πολύ. Και βλέπω άπειρα games πλέον που αρχίζουμε και θυμόμαστε, όπως το Zelda, Metroid, Taipan γράφει κάποιος άλλος, Secret of Mana, God of War, Batman, Taipar, Sound of the Beast, όντως, και Golden Axe από Lunatic.gr, το οποίο ήταν όντως υπερ-massive το καινούριο εκείνο. Shinobi, φυσικά, Ninja Gaiden, τρελό, ισχύει. Mega Man, Pong, Tetris, Commando από αρχισυνταξία. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει αυτό το βιντεάκι να είναι έτοιμο. Cowboy να πάει στην καινούργια του θέση. Και φύγαμε. Η μουσικούλα πάλι είναι έτσι λίγο. Και πάμε για Arcade of the 90s, Greatest Hits. Φύγαμε.
Crime Fighters, θα θυμηθούμε πολλά τώρα. Και δυστυχώς μου λέει reconnecting to server, ελπίζω να στρώσει. Final Fight, Golden Axe. Reader, όντως, το 89. Να το και το outro, Turbo, το 89. Counter Attack, τρελό. Και εννοείται pose θέλει κανονικά, super side kicks, pose. Μισό να φτιάξει και λίγο το... Εδώ. Θέλω να μου πείτε άμα κολλάμε μήπως ή άμα υπάρχει πρόβλημα. Όχι, πρέπει να είμαστε μια χαρά. Αυτό το game τώρα είναι το κλασικό με τα μολύβια που ακόμα και τώρα παίζουνε. Που σου βάζουν τα κομμενάκια με το μπικίνι να βλέπεις. Με το μπικίνι και τρέχεις εσύ να τα μαζέψεις. Να τα φτιάξεις, να τα κάνεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκμεταλλεύονται συγκεκριμένο κόσμο και τα βάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι αλήτες. Και pose, αυτό το παιχνίδι, α όχι είναι το Hat-Trick Hero, νόμιζα ότι ήταν το Super Sidekicks. Σε νέο γκαίο. Και θα γινόταν επανάσταση, το καλύτερο ποδοσφαιράκι. Moonwalker, που είχε πει και κάποιος πριν. Τι ωραία σήμερα που είναι η μέρα. Αγκαλιάστε το, άμα έχετε ένα nerd δίπλα σας, πάρτε το αγκαλιά. Πάρτε αγκαλιά το nerd που έχετε δίπλα σας. Και αγαπηθείτε σαν gamers. Gamers όλου του κόσμου, ενωθείτε. Να και ο Bomberman. Captain American The Avengers, σκληρότατο. Τα περίφημα platform beat'em ups. Spider-Man φυσικά, το οποίο ήταν και αρκετά ωραίο. Και Starblade ήταν τα πρώτα 3D και καλά. Street Fighter, Street, το 2. Και εδώ Sunset Riders. Όλοι έχουμε παίξει κάποιο παρακλάδι αυτού του game. Το συγκεκριμένο αυτό το θυμάμαι, Tumble Pop. Το έχω παίξει, αλλά ήταν idea. Air Combat, Pose, Namco πάλι, Pose. Είδαμε την Namco από πότε έχει ξεκινήσει και παίζει με 3D σαν concepts. Όταν οι άλλοι παίζαν ακόμα ζωγραφίες δημοτικού. Η Namco σαν εταιρεία είχε το vision να πάει για super 3D. Όσο οι άλλοι παίζανε 2D. Και να Golden Axe, το δεύτερο. Lethal Enforcers, ισχύει με τα πιστόλια. Lucky and Wild, Bonnie and Clyde, φας. Mortal. Και Virtua Racing, Sega. Και η Sega μεγάλη ιστορία με το 3D, αλλά την πάτησε. Alien 3, The Gun. The Man with the Gun. Dungeons and Dragons, Tower of Doom. Είχα λιώσει.
Είχα λιώσει στο συγκεκριμένο game. NBA Jam, εντάξει, δώσε και σώσε. Premier Soccer ούτε καν, αυτό ήταν ένα μαθημάς που παίζανε από πάνω. Ridge Racer, Namco πάλι. Super 3D για τον καιρό εκείνο 93, παράνοια. Παράνοια. Samurai Showdown, pose. Αυτό, Cowboy, άμα θυμάστε σε μια άλλη εκπομπή που με είχατε ρωτήσει τι παιχνίδια παίζω, τι παιχνιδομηχανές είχα, αυτά είναι τα παιχνίδια του Neo Geo. Neo Geo. Ο Cowboy είχε Neo Geo CD, μόλις είχε βγει. Και αυτό ήταν από τα παιχνίδια αυτά που έλειωνε. Και ήταν έτσι φωτός μπροστά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ξύλο τότε. Όπως το Virtua Fighter by Sega, το οποίο είναι λες και πετάνε οι τύποι. 3D, αλλά Alpine Racer, Namco, 3D. Και το σημερινό show είναι τόσο υπέροχο. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο show. It's a beautiful show, ladies and gentlemen. Killer Instinct, είχαμε δείξει πάρα πολλά combo σε κάποια εκπομπή. Point Blank, Puzzle Bobble που είχε ζητήσει για Lunatic, να σε. Mercedes Bubble και Tekken που ήμουν άρχοντας. Με Heihachi τότε. Και να και Sega με τα δικά της τα 3D. Virtua Striker, Mufito, Super Sidekicks έπρεπε να δείξει νέο γκέο που μάμαγε. Και τον Πάτσι τυπικό σαν το 1945 και όλα αυτά. Fighting Vipers, πάλι Sega 3D. Αλλά fail δυστυχώς. Gunblade 3D, ωραίο. Πολύ ωραίο. Killer Instinct 2. Marvel Super Heroes Capcom 1995, pose. Γιατί έχουμε λιώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε κοντέψαμε να μην πω και εγώ τι πάθουμε στην τρίτη ηλικίου εκεί. Και δείχνουμε ακόμα. Και Cowboy πολύ σύντομα θα παίζει και θα αρχίσουμε να στριμάρουμε πολλά πράγματα. Γαμώτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Πάρτε και λίγο Mega Man που είχε ζητήσει κάποιος. Namco, Super 3D. Κοιτάξτε πόσο μπροστά είναι τα 3D της συγκεκριμένης εταιρείας. Και Sega Championship. Αλεό και υπερτίμιο. Υπερβολικά τίμιο. Soul Edge, φυσικά. Και Soul Calibur 2, όποιος θέλει, όποτε. Street Fighter Alpha, και Tekken 2, τίμιο. Εντάξει, αυτό παιδιά πραγματικά είχα λιώσει. Dragon's Over Mystara, έλεος. Πολύ πράγμα. Με τα σλά κλασικά, τα platform shoot em ups. Και NBA Hang Time που ήταν και καλά, κάτσαν NBA Jam. Αλλά χωρίς να είναι NBA Jam. Πάμε να Σαν Φρανσίσκο Rush 1996 και SCAD Racing που ήταν όλο το αμαξάκι, οθόνη, ταχύτητες και τα δίνες όλα. Crack, crack, crack. Τα άκουγες στα ηλεκτρονικά δικά. Να βαράει ο άλλος τα σασμάνια, λες και δεν υπάρχει αύριο. Ούτε αύριο, ούτε σήμερα δεν υπήρχε με αυτούς. Πήγαινες να παίξεις μετά εσύ και ήταν σαν φασολάδα. Σαν να κάνεις φασολάδα έτσι το σασμάν και καλά.
Wave Runner, Τίμιο και Τρελούλη, Σέγκα, Don Patch. Εντάξει τώρα Dynamite Cop και φυσικά Marvel's Heroes vs Street Fighter Αλεό. Νάτα. Το πιο προ παιχνίδι, το πιο προ ξύλο. Marvel vs Capcom, τέλος. Αρχίζουμε και πάμε σε φρεσκάρια. Daytona, το 98, το οποίο νόμιζες στο καιρό εκείνο ότι είναι αληθινό. Και το βλέπεις τώρα και πιάνει η Εμετούλης. Κανονικός και με τον νόμο η Εμετούλης. Marvel vs. Capcom, φυσικά. I want it. Give it to me. Σε γκαράλι 2, φυσικότατα. Και ήχος εδώ πέρα και Soul Calibur. Συν Soul Calibur 2. Πραγματικά Soul Calibur 2, ακόμα και τώρα είμαι υπερμάχημος. Φαντασμαγόρια έγραψε κάποιος. Ισχύει. Ο Lunatic. Lunatic, ναι. Φαντασμαγόρια ήταν και καλά το πρώτο real-time ταινία CD horror adventure with real acting. The scariest thing. Θα το βάλουμε. Λίγο φαντασμαγόρια. Ναι. Λοιπόν, βιντεάκι νούμερο 1 τέλος. Πάμε για βιντεάκι νούμερο 2. Νούμερο, τι νούμερο 2, νούμερο 322. Να δούμε. 7 CD. Η αρχισυνταξία. It came from the desert, λέει. Πραγματικά της τρελής. Πατάμε φαντασμαγόρια να δούμε. The real deal. It's real. It's so real, it's unreal. Θα μας κλείσουν μέσα για σατανιστικές τελετές τώρα. Ετοιμαστείτε. The most incredibly interactive multimedia horror story ever told. Epic. Τσεκάρετε λίγο τη φάση. Thank you.
Sierra. By the way. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Και σε απάντηση γιατί ισχύει ότι ήταν φανταστικό το Φαντασμαγκόρια. Ισχύει πραγματικά. Παιχνίδι το 93. Παρανοϊκό πραγματικά, όσο δεν πάει, με super puzzles. Experience terror in three dimensions. The Seventh Guest, the breakthrough murder mystery game in 3D, combines the best of interactive gameplay with the dramatic illusions of filmmaking. When sinister toymaker Henry Stoff is mysteriously murdered, you and six guests are summoned to his vacant hilltop mansion to solve the riddle of his death. Each of the 22 3D rooms offers a different piece to the puzzle. Or if the puzzle virtually jump out of the walls. Everyday objects come to life with deadly consequences as each dark corner of the house reveals a new danger. Stop struggling. The first CD-ROM game of its kind, The Seventh Guest features 8 primary actors and 15 secondary players. Gameplay action contains film-like scenarios sequenced by your choices. Explore the twisted mind and mansion of Henry Stoff. Keep your eyes open and your wits about you, because you could lose more than just a game. The Seventh Guest for PC CD-ROM and Mac CD-ROM. Psycho τελείως. Και φανταστείτε να μιλάγαμε έτσι και στην Ελλάδα. Cowboy TV. Ελάτε τώρα στην μοναδική πραγματική ίντερνετική τηλεόραση για gamers. www.ustream.tv / channel / Cowboy TV. Join now. Θα μπορούσε. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος αυτού του mini show. Και θα δείχνουμε και λίγο ακόμα vintage ανά καιρούς. Βάλε λούλα. Δεν με είχε τρελάνει. Να δείξουμε λίγο. Τι να δείξουμε. Λάρι θέλει ο λαός. Θέλει τα πιο spicy. Λάρι. Λάρι Αμίγκα. Λίζερ Σουτ Λάρι. Για όσα από εσάς το θυμάστε. Λάρι, 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 Λάρι. Ντάρι, 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 στο γυαλό πετούν οι γλάρι, κάπως έτσι. Λάρι, 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 Λάρι. How old are you? 31.
Ισχύει. Για όσους από εσάς. Αρχίζουμε να χτυπιάμε το σύστημα. Και σε τσεκάρει και καλά. Άκτρες. Ground zero, obviously, you morons. What do you mean a female erotogen zone? What is that? Sound on. Why, oh why? Και στο έτσι ο τύπος περπατάει. Κοιτάξτε τι ωραία που μιλάει. Toggle, hi there lovely legs. Και ξεκινάει φάση. The Boss Key. Γράφει αρχισυνταξία και πολύ σωστά. Είχε ένα κουμπί, λέει, το παιχνίδι, το οποίο όταν το πάταγες, σου βγάζε και καλά ότι κάνεις κάτι προγράμματα, δουλειά. Και καλά. Boss Key ενώ σε Mom Key, μάλλον. Όχι. Μάλλον δεν θες να φασωθείς με το μεθύστακα στις τουαλέτες. Νομίζω ότι είναι ευκόλως εννοούμενο. Πολύ γράψιμο, ε. Ό,τι ήθελες να κάνεις, πρέπει να το γράψεις. Μια φορά και έναν καιρό το mouse δεν το είχανε σε υπόλοιψη. Το mouse δεν το είχανε σε καθόλου μεγάλη υπόλοιψη. Κυρίως λόγω του data rate. Θα σας εξηγήσω. Και την έκανε τη δουλειά του ο Λάρη. Look sync. Όπα. Σου λέει βρήκε σαν δαχτυλιδάκι. Take ring. Το mouse έπαιζε. Απλά δεν το είχαν σε υπόλοιψη. Είχαν το joystick. Και τώρα πάντα δώσουμε στον κομμενάκι και ας ελπίσουμε ότι we're gonna get lucky.
Μορφωνιός ο Λάρη, ε. Πατήσουμε και εδώ οπωσδήποτε, νομίζω. Το χρειάζεστε όλοι. Σε fast forward. Να μας πάει κατευθείαν στο ψητό, νομίζω θέλει. Ωπα, τα disco time. Woo, go Larry, man. Και δώσε. Rasputin τώρα δίνει. Lover of the Russian Queen. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Rasputin, lover of the Russian Queen. Ωπα, να τέξει και τζακουζιές. Χλιδάτος ο Λάρη, ε. Ουφ, για τσεκάρετε εδώ πέρα το καιρό εκείνο. Έπαιζε σκληρό μαρκάρισμα. Ακόμα και στην Αμίγκα. Σιέρα. Wow. Ωραία. Χαρτάτος ο Λάρη. Τέλεια. Καμπό υπερτεράστιος. Και εδώ νομίζω ότι θα έρθω τέλος για σήμερα. Ήτανε πολύ ωραία. Ήτανε, it was a very nice trip down memory lane. From Cowboy TV, from old schoolers. Πολλοί από εσάς ίσως να τα δείτε αυτά και να πείτε τι μας δείχνει τώρα ο Καμένος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά τα παιχνίδια υπήρχαν άτομα τα οποία δεν είχαν γεννηθεί τότε, τα οποία βλέπουν Cowboy TV. Παρ' όλα αυτά, με αυτά εμείς μεγαλώσαμε, είτε σαν παιδιά βλέπαμε να τα παίζουν οι μεγαλύτεροι μας και θέλαμε κι εμείς, είτε τα παίζαμε ίδιοι. Να δεν λες, και αυτό είναι ένα ωραίο έτσι concept, να βλέπουμε και να ξέρουμε το gaming. Τι παίζει. Από πού ήρθαμε. Και πού πάμε. Για να δούμε. Πριν κλείσουμε, έχω και ένα τελευταίο που θέλω πραγματικά να δείξω. Ναι, το βρήκα. Φύγαμε. Για ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό. Για την αγαπημένη μας Blizzard. Να το Warcraft 2. Μετά το Diablo. Μετά Diablo 2. Cowboy έπαιζε νεκρομάντι hardcore. Starcraft με Starcraft Brood Wars. Mega Massive φυσικά. Το οποίο το ξεφύγαν τελείως στην Κορέα. Πραγματικά το έχουν ξεφύγει τελείως στην Κορέα. Και πάρτε εδώ πέρα φάση, λίγο Warcraft 3. Δώσε.
The Frozen Throne. Και πάρτε εδώ. Έτσι. Σέβας. Γιατί το Starcraft στους τρολοκορεάτες. Και WoW φυσικά. Που τρελαθήκανε. Wow, για τον Βδελοβασιλιά, for the Lich King. Και πριν πεταχτεί κάποιος έξυπνος, ναι, το ξέρω ότι το Lich Βδέλα γράφεται με δύο E. Να δεν λες, το παν είναι ωραίο. Με U, παν, pun. No pun intended, pun intended. Βδελοβασιλιάς, the Lich King. Ta-da! Ta-da-da-da-da! Ta-da-da-da-da! Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα για τον Cowboy να καβαλήσει τον αφηνιασμένο και μανιασμένο του υδραλίσκο, να τον μπλακώσει στις μαστιγές και να εξαφανιστεί για άχρια δύση, να βγάλει ζιαφρούς και σάλια να τρέχουν από τον υδραλίσκο. Θα τον λυσάξω σήμερα. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά και μέχρι την επόμενη φορά να βάλουμε την κλασική μας μουσικούλα που τελειώνουμε όλα μας τα σόου. Να δω. Αυτή είναι. Τέλεια λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο CowboyTV, ένα special βασικά σήμερα, CowboyTV Retro Gaming, και νομίζω ότι αυτά τα special θα τα κάνουμε λίγο πιο πολύ, ίσως να κάνουμε κάποιες άλλες έτσι λίγο ψηλό εκπομπές, λίγο πιο free για συζήτηση και για άλλα subjects. Θα δούμε. Προς το παρόν, επόμενο μας ραντεβού σίγουρα την άλλη Τρίτη 10 η ώρα για startup. Έχουμε να δείξουμε καιρό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λογικά θα σας ανεβάσω και στο YouTube κάτι. Θα το ανεβάσω από σήμερα αύριο κονσέρβα, γιατί το βάζω στο Σαββατοκύριακο έχει snowboard. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, καλή καθαρά Δευτέρα, να είστε καλά, ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ. Καμπό, εξαφανίσου.